Όλων κατάφερε να ενώσει τους ανθρώπους μέσω της προσευχής. Δεν αναμέναμε ποτέ τέτοια ανταποκρίση στο κάλεσμα για προσευχή. Ακόμα και από ανθρώπους που πιθανόν να μην γνώριζαν προσωπικά τον Κωνσταντίνο. Εν τούτης όμως επέλεξαν να βρεθούν κοντά στην Εκκλησία, να παρακαλέσουν τον Θεό και τους Αγίους για ένα θαύμα. Είμαστε σίγουροι ότι είναι αναπαυμένος και χαρούμενος για αυτόν που κατάφερε, καθώς την επίγεια του ζωή πάλευε πάντα για έναν καλύτερο κόσμο, για την πατρίδα του, για τους φίλους του, για τους συναδέλφους του, για τους συνοδοιπόρους του, για τους σειράες του, για τους συμμαχητές του, για την οικογένειά του. Ήταν πάντα πρόθυμος χωρίς να διπλοσκεφτεί συνειδητά και μεγαλόψυχα να δώσει και τη ζωή του για να σώσει κάποιον άλλον, σαν τιμή και χρέος, πιο πάνω από τις ανάγκες του. Αυτό έπραξε έστω και την Ιστάτη. Εν τέλει, το θαύμα για το οποίο προσευχηθήκατε όλοι έγινε. Σώθηκαν 4 συνανθρώποι μας χάρη στον Κωνσταντίνο. Μπορώ και θα ήθελα να πω ακόμα πιο πολλά για τον αδερφό μου. Αλλά η ταπεινότητά του, η αγνή του δοτικότητα και η υποκειμενικότητα που μπορεί να κρύβει η αδερφική μου αγάπη δεν μου επιτρέπουν να πλέξω κανένα εγκόμιο. Σεβόμενοι τον άνθρωπο Κωνσταντίνο, θα αρκεστώ στο ότι φάνηκε και συνεχίζει να φαίνεται πως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά το ήθος, το χαρακτήρα και τις αξίες του. Είμαστε πολύ τυχεροί και προπάντων περήφανοι που ο Θεός μας αξίωσε να είμαστε η οικογένειά του, αλλά επίσης και ανάξιοι για να κατεβάσουμε το κεφάλι μας αυτές τις μεγάλες ώρες και να δώσουμε ένα αξιολείπητο χαρακτήρα στην κοιμήση του Κωνσταντίνου, που πάντα πορευόταν και θα ήθελε να πορευόμαστε με το κεφάλι ψηλά. Το μόνο που οφείλουμε είναι να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε όπως και όσο μπορούμε να πορευόμαστε στον δρόμο που ο ίδιος χάραξε. Δεν πρόκειται να με ψιμυρίσουμε ή να μυρολογήσουμε. Δεν άρεσαν τέτοιου είδους συναισθηματικές εκδηλώσεις στον Κωνσταντίνο και ούτε του ταιριάζουν. Εξάλλου σήμερα δεν τον αποχαιρετάμε. Το συνοδεύουμε απλά στην αιωνιότητα, στο φως και στην αλήθεια. Η τόσο πληθωρική του προσωπικότητα δεν θα μας αφήσει να το ξεχάσουμε. Και αυτή η πρόταση δεν είναι καθόλου γραφική ή κλισέ. Είναι και θα συνεχίσει να είναι παντού. Στα σπίτια σας, στους δρόμους, στις μοτοσυκλέτες, στις συζητήσεις, στα πειράγματα, στους αγώνες, στις πορείες, στις παρελάσεις, στις αντικατοχικές, στον εθελοντισμό. Με το πλατήν του χαμόγελο, το αυθεντικό, το τρανταχτόν του γέγιο, την ετοιμότητα του. Γιατί φίλοι μου, κάποιος κάποτε είπε, σε αυτή τη ζωή που είμαστε όλοι περαστικοί, μεγαλύτερη σημασία έχει τι αποτύπωμα θα έχουμε αφήσει και όχι πώς ή πότε θα φύγουμε. Και χωρίς ίχνος υπερβολής, ο Κωνσταντίνος έχει αφήσει το πιο βαθύ, το πιο ελπιδοφόρο, το πιο καθαρό και λαμπρό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να προσεύχεστε για την ψυχή του. Χρειάζεται τις προσευχές σας. Όλων εσάς που μπορεί να αποτέλεσε την αφορμή για να προσευχηθείτε για πρώτη φορά και να έρθετε πιο κοντά στην Εκκλησία. Το καλύτερο μνημόσυνο για εκείνον και η μεγαλύτερη βοήθεια για την ψυχή του θα είναι να μείνετε κοντά στο Θεό και να τον έχετε στις προσευχές σας, να τον αναφέρετε στις συζητήσεις σας, να τον θυμάστε και να γελάτε, να συνεχίσετε την προσφορά του. Σας ευχαριστούμε όλους. Εγκαρδίως που σταθήκατε δίπλα μας με ειλικρίνεια και αγάπη σε αυτήν την μεγάλη δοκιμασία. Όλες αυτές τις μέρες μπορεί να χάσαμε τον αδερφό μας, η μάνα μου το γιον της, αλλά νιώσαμε ότι αποκτήσαμε πολλά αδέρφια και πολλούς γιους. Πολλοί από εσάς ξημεροβραδιαστήκατε στο πλάι μας. Ίσως νιώθατε ότι ξεπληρώνατε το νοητό συναισθηματικό χρέος που είχατε απέναντι στον Κωνσταντίνο, αφού είχε φροντίσει με τον καθένα από εσάς να αναπτύξει μια ιδιαίτερη ατόφια σχέση. Η σιωπηλή στήριξη και οι προσευχές σας
μας έδωσαν τεράστια δύναμη για να σταθούμε με αξιοπρέπεια μπροστά σε αυτή τη βαριά απώλεια. Παράκλησή μας και τώρα, όπως οποιαδήποτε επικοινωνία με την οικογένεια μας να φέρει πρώτη στο διακριτικό, αλλά παράλληλα να στάσιμο και γαλήνιο χαρακτήρα. Στη μνήμη του αιωνίου κότσου μας, πρώτα το κράνος σας, σε αφήνω αδερφέ μου, με τέσσερις στίχους από το χελιδονάκι που ξέρεις καλά. Μέλισσες και πεταλούδες να στολίζουν τις φτερούγες που φοράς και τα σύννεφα να ανοίξουν, το θεούλι να σου δείξουν να μιλάς που τη χάρτσα, που την κυθρέα, που το βαρώσει και που τη μιαν άκρη στην πάφο, που την άλλη άκρη στο καρπάζει. Στο καλό, αρφέ μου, καλέ μου, πρίχτη μου, ευχαριστώ για όλα, καλή να αντάμωση να τολμών νικά. Πανιερότατε, αγαπητοί εν Χριστώ πατέρες και αδελφοί, βρισκόμαστε ακόμη μια φορά ενώπιον του φρικτού και παράδοξου και φοβερότατου μυστηρίου του θανάτου, διότι ο θάνατος, όσον καθημερινός και αν είναι στις μέρες μας, δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Δεν είναι διότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Τον δημιούργησε για να είναι αιώνιος. Αλλά και πάλι από την πολλή του μακροθυμία παραχώρησε ο Θεός να έρθει ο θάνατος ή να μην το κακό να θάνατον γέννηται. Όμως όταν έχουμε έναν θάνατο, μια κηδεία, κλαίμε και πονούμε. Και πονούμε πολύ περισσότερο όταν αυτός που φεύγει είναι νέος. Γιατί, αδελφοί μου, υπερτονίζουμε την αξία αυτής της ζωής, της παρούσας και νιώθουμε ότι το σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να φύγει πλήρης ημερών. Όμως αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι το πότε φεύγει, αλλά το πώς φεύγει ένας άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο. Τι ψυχή θα παραδώσει. Εμείς πονούμε βέβαια σήμερα και ιδιαίτερα κλαίμε έναν διαμάντη, έναν χρυσαφένιον άνθρωπο, ο οποίος και η καρδιά του μας έδειξε τα καλά και τις αρετές της πολλές φορές, αλλά και τα μάτια του εξέμπεμπαν αυτήν την λάμψη, αυτήν την λαμπρότητα που μας αγκάλιαζε κυριολεκτικά με τα μάτια του και μας αγαπούσε με μια ειλικρινή αγάπη, όχι υποκριτική και ψεύτικη από αυτές που βλέπουμε πολλές φορές και εκφράζουμε κι εμείς στον κόσμο. Δεν θα μιλήσω για τα καλά του Κωνσταντίνου. Τα καλά του που ήταν αποτέλεσμα της αγάπης και προς τον Θεό πρωτίστως, προς την πατρίδα, προς την οικογένειά του, προς τους φίλους του, προς όλους μας. Αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εγώ έναν λόγο μόνο θέλω να πω για αυτόν που ζήσαμε αυτές τις μέρες από τη μέρα του τραγικού συμβάντος, του τραγικού δυστυχήματος μέχρι τις παρούσεις εξοδίου ακολουθίας. Όλες αυτές τις μέρες μια λέξη κυριαρχούσε στον κόσμο. Μια λέξη ακουγόταν συνεχώς από τα χείλη των ανθρώπων. Η λέξη θαύμα. Και το θαύμα το ζήσαμε και το ζούμε ποικιλοτρόπως. Από τη μια το θαύμα που ανθρωπίνως περιμέναμε και θέλαμε. Θέλαμε, αν είναι δυνατόν, απερθέτω το ποτήριον τούτον από τη ζωή μας, να μην έρθει όπως ο Χριστός τη Γεστημανή προσευχόντα για τον εαυτόν του ανθρωπίνους. Όμως δεν προσευχόμασταν να αποτραπεί το θέλημα του Θεού. Πρωτίστως, πάνω απ' όλα, σε όλους υπήρχε η ανάγκη να εφαρμοστεί το θέλημα του Θεού και θέλαμε όλοι μας αυτό να κυριαρχήσει. Αυτό ήταν το θαύμα που περιμέναμε, το οποίο δεν ήρθε. Ξέρει ο Θεός γιατί.
Το θαύμα που ζήσαμε και ζούμε, το βλέπετε κι εσείς μπροστά σας. Ανθρώποι όλων των ηλικιών που έζησαν τον Κωνσταντίνο, γονάτισαν μπροστά στο Χριστό, όπως το είπε και η Άντρια μας. Και εγώ το είδα και το έζησα πραγματικά. Να τους δω γονατισμένους και έξω από το νοσοκομείο και μέσα στα σπίτια και στις παρακλήσεις που κάναμε, λες και ήταν πανηγύρις οι συνάξεις που κάναμε για να κάνουμε παρακλήσεις στον Κωνσταντίνο μας. Ήταν ένα θαύμα το να πλησιάσει όλος αυτός ο κόσμος στον Θεό και να αναποθέσει την ελπίδα του στα χέρια του Θεού. Κυρίως η οικογένειά του. Κυρίως το θαύμα που έβλεπα στην αγαπημένη μου Μιλίτσα, η οποία στεκόταν κάτω από το Σταυρό, όπως ακριβώς η Παναγία μας, η οποία ποτέ της δεν έφωναξε «κατέβα κάτω». Θα μπορούσε η Μανά του Θεού να ζητήσει από το Θεό να κατέβει κάτω. Όμως, η πλήρης εμπιστοσύνη της Μητέρας του Θεού στο Χριστό μας, μας εχάρισε την αιώνια ζωή. Και έτσι και η Μιλίτσα μας, υπακούοντας το θέλημα του Θεού, στεκόταν κάθε βράδυ πάνω από το σώμα του Κωνσταντίνου μας και προσευχόταν τις προσευχές όλες που ήξερε, όχι μία και δύο ώρες, ώρες πολλές, και η Μιλίτσα μας και οι φίλοι του και οι συγγενείς του. Ο Παναγιώτης μας κάποια στιγμή είπε, αν εκεί που είναι χαίρεται, εφραίνεται και γάλλεται, κι είμαστε εμείς που θα τον τραβήσουμε κάτω. Κι είμαστε εμείς που θα του στερήσουμε την χαρά και την μακαριότητα του Παραδείσου. Αυτόν είναι η ορθόδοξη βιωτή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην Εκκλησία. Αλλιώς είμαστε απλά τελετάρχες και τελετουργοί των διαφόρων μέσα στον ναό. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω και ένα θαύμα που θέλω να ζήσουμε. Ένα θαύμα που παρακαλώ τον Θεό να γίνει. Όλοι αυτοί που προσευχηθήκαμε για τον Κωνσταντίνο να μείνουμε κοντά στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός έχει τον Κωνσταντίνο κοντά του. Τον Χριστό δεν τον αγαπούμε για αυτά τα οποία θα μας χαρίσει. Τον αγαπούμε για αυτόν που είναι. Και ο Χριστός μας είναι το φως του αληθινών. Είναι η αλήθεια, είναι η ζωή αιώνιος. Είναι ο νικητής του θανάτου. Να μείνουμε ενωμένοι κοντά του. Να τον παρακαλέσουμε, γιατί έχει ανάγκη ο Κωνσταντίνος μας στις προσευχές μας. Όσο και να λέμε είναι νέος, έχει ανάγκη τις προσευχές μας, τις δύσκολες αυτές στιγμές της εξόδου του από αυτόν τον κόσμο, της ψυχής του που πορεύεται προς τον ουρανό. Να προσευχηθούμε και να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα είναι το καλύτερο του μνημόσυνο, αλλά επειδή ξέρω και την οικογένεια πολύ καλά, θα είναι και η καλύτερη παρηγοριά στην οικογένεια. Όταν δει τους ανθρώπους να είναι κοντά στην Εκκλησία. Να ζήσουμε τον πόνο ορθόδοξα. Ο πόνος και η λύπη βιώνεται ορθόδοξα κοντά στο Σταυρό του Χριστού με την προσδοκία της Αναστάσεως. Ο Θεός να τον αναπαύει. Κάνει έναν εντάπωση, αγάπη μου, στο θρόνο. Μετά από όσα ακούστηκαν, η δική μου φωνή θα είναι παραφωνία. Δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που ο επίσκοπος ενός τόπου, όταν βλέπει τα παιδιά του, τους ιερείς του, τις Μιλίτσες, τις Άντριες, τις Ελένες, τους Παναγιώτηδες, να νικούν τον θάνατο με την πίστη τους, τα λόγια είναι περιττά. Και ακούστηκαν σήμερα τόσο ορθόδοξα, όχι μηνύματα, αναστάσιμα δοξαστικά, που ο επίσκοπος έναν έχει μόνο, να χαίρεται που έχει στην επισκοπή του ανθρώπους τέτοιας
πίστεως. Δόξα τω Θεώ. Τώρα θα επαναλάβω αυτό που είπε και η Άντρια, που είπε και ο Παπαμιχάλης μας. Επέθανε μόνον το σώμα του Κωνσταντίνου, η ψυχή του ζει και θέλει βοήθεια. Όσο σπουδαίος και καλός και να ήταν και ωραίος σε αυτά τα 30 χρόνια. Η φιλία η αληθινή, η συγγένεια η αληθινή, τώρα θα φανερωθεί. Εάν έχετε χρόνο προσευχής και για τον Κωνσταντίνο και για άλλους και κοιμημένους που ήταν πολύ πιο αμαρτωλοί από τον Κωνσταντίνο. Η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ και το σώμα θα αναστηθεί και του Κωνσταντίνου. Εξάλλου πώς τελειώνει το πιστεύω μας. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Το πιο εξωφρενικό πράγμα πιστεύω ότι αυτόν τον νεκρό σώμα θα έρθει η ώρα που θα επανενωθεί με την αθάνατο ψυχή του. Το πιστεύουμε αυτόν, είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Έλληνες. Δεν το πιστεύουμε αυτόν, ο Θεός να ενισχύσει την πίστη μας, να την αυξήσει. Αγαπητή μου Μιλίτσα, κάποτε ρώτησα τη μάνα μου, όταν έγινε 90 χρονών, έθαψε και αυτή, όπως και εσύ, και τον άντρα της και τον γιον της, 24 χρονών, ο δικός μου αδερφός. Μανά της είπα, επέρασες πολλά, έγινες και πρόσφυγας και φτώχινες. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος πόνος που έζησες, που κατέβασα δεσπότη μου το γιο μου μες στον τάφο. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος πόνος, μου είπε. Αυτόν τον πόνο να το σεβαστούμε όλοι, όλοι απέναντι στη Μιλίτσα. Εσύ Μιλίτσα μου, ένα σε συμβουλεύω. Αυτόν που έκαμνες, να συνεχίσεις να το κάνεις. Να λειτουργήσει τακτικότατα, να κοινωνάς αυτόν που νίκησε τον θάνατο, τον διάβολο και την αμαρτία και διέβαζε καθημερινά, όχι μόνο για τον Κωνσταντίνο σου, όχι μόνο για τον Ηράκλειο σου, για πολλούς ανθρώπους το ψαλτήρ, το ψαλτήρ, το ψαλτήρ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.